Φίλες και φίλοι, σε συνέχεια των όσων είχα δημόσια υποσχεθεί για την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας, ανακοινώνω σήμερα την έναρξη λειτουργίας της καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας Έκφραση, της πρώτης διαδικτυακής πλατφόρμας διαδραστικής και αμφίδρομης επικοινωνίας των νέων μας με την εκτελεστική εξουσία. Στόχος μας, η ενεργότερη συμμετοχή των νέων μας, της νέας γενιάς του τόπου μας, στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων που τους επηρεάζουν άμεσα, που αγγίζουν την καθημερινότητά τους και καθορίζουν το μέλλον τους. Μέσω του ψηφιακού εργαλείου Έκφραση προσφέρεται για πρώτη φορά στους νέους μας η ευκαιρία για συνεχή διάλογο με την εκτελεστική εξουσία, υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων και προτάσεων για όλα τα θέματα που τους αφορούν, από την εκπαίδευση, το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, την απασχόληση, την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στις διάφορες εκφάσεις της δημόσιας σφαίρας, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και ό,τι άλλο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους. Ταυτόχρονα, μέσω του Έκφραση, οι νέες και οι νέοι μας θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικτυακές, ζωντανές συζητήσεις με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την κατάθεση των προσωπικών τους εμπειριών, των δικών τους βιωμάτων, έτσι ώστε να μαθαίνουμε απευθείας από τους ίδιους τι τους απασχολεί, τι τους προβληματίζει, αλλά και τι προτείνουν για αντιμετώπιση των όποιων προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, και αυτό θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντικό, σε προκαθορισμένο χρόνο που θα ανακοινώνεται, θα τίθεται προς τα μέλη της πλατφόρμας συγκεκριμένα θεματικά ερωτηματολόγια, στα οποία ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με δράσεις και πολιτικές που ως κυβέρνηση προτιθέμεθα να υιοθετήσουμε. Πέραν όμως των όσων έχω προαναφέρει, μέσω του Έκφραση, τόσο εγώ προσωπικά όσο και όλα τα μέλη της κυβέρνησης, σε τακτική βάση θα έχουμε ζωντανές συζητήσεις. Θα συμμετέχουμε σε ζωντανές διαδικτυακές συζητήσεις με τις νέες και τους νέους του τόπου μας. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνησή μας, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία αμφίδρομης επικοινωνίας, προχωρά σήμερα σε μια καινοτόμα πρωτοβουλία στη δημιουργία ακόμα ενός σταθερού και μόνιμου διάβλου επικοινωνίας με τη νέα γενιά του τόπου μας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και την συμμετοχική δημοκρατία. Ως κυβέρνηση, επιδιώκουμε στην πράξη, με κάθε ευκαιρία, την αλληλεπίδραση και τον διάλογο με τη νέα γενιά, με στόχο τη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για την πατρίδα μας. Αγαπητοί νέοι, αγαπητές νέες, σας καλώ να εγγραφείτε και να συμμετάσχετε ενεργά στην πλατφόρμα Έκφραση. Όλοι εσείς, οι νέες και οι νέοι του τόπου μας, έχετε το μοναδικό προνόμιο να προσεγγίζετε τα δεδομένα μέσω μιας πιο καθαρής οπτικής, ανεπηρέαστης και αντικειμενικής, με κύριο και μοναδικό μέλημα την πρόοδο, την ανάπτυξη, τον εξυγχρονισμό της χώρας μας. Από σήμερα, λοιπόν, σας περιμένω να μοιραστείτε μαζί μας το κάθε τι που σας προβληματίζει, που σας απασχολεί, το πώς ονειρεύεστε την Κύπρο που θέλετε. Ελάτε μαζί να την διαμορφώσουμε.